Και ξεκινάμε τη συζήτησή μα σήμερα με τον κύριο Χρήστο Μαντάκη, είναι εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μαζί μα στο στούντιο τη Πρωινή Ανάγνωση. Καλή σα ημέρα. Καλή σα ημέρα και καλημέρα και στου θεατέ του καναλιού τη Βουλή. Κύριε Μαντά, να ξεκινήσουμε με το θέμα τη ημέρα. Στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει στην Ολομέλεια τη Βουλή η συζήτηση τη επικαίρη επερώτηση για την πώληση βλημάτων στη Σαουδική Αραβία. Θα ήθελα να μου πείτε τι στάση θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κουβέντα και το λέω γιατί η αντιπολίτευση σα κατηγορεί ότι καλύπτεται τον Υπουργό Εθνική Άμυνα σε μια υπόθεση που πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρε εξηγήσει αλλά και διαφάνεια. Το μόνο βέβαιο, κυρία Κοντογιώργη, είναι ότι θα υπάρξουν ξεκάθαρε απαντήσει. Είναι απολύτως βέβαιο ότι για μια ακόμη φορά η Νέα Δημοκρατία που έχει στοχοποιήσει δίθεν σαν τον αδύναμο κρίκο τον Πάνο Καμένο θα υποστεί, θα το πω έτσι, την δύναμη των αποκαλύψεων και της αλήθειας, της πλήρους διαφάνειας γύρω από αυτό το ζήτημα. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι μιλάμε για μια ε, συμφωνία η οποία έχει ήδη ακυρωθεί όπως γνωρίζετε ε, Μετά την το χρονικό διάστημα που παρήλθε χωρίς από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας Να μπουν τα χρήματα στον ενδιάμεσο λογαριασμό Η διαδικασία αυτή έχει κηρυχθεί αγώνι mm -hmm. ήδη Άρα μιλάμε για μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια Ως δήθεν συναλλαγή μέσω ενός μεσάζοντα. Ε, ο οποίος δήθεν δεν εκπροσωπούσε το κράτος της Σαουδικής Αραβίας. Η ακύρωση, με συγχωρείτε κύριε Μαντά, η ακύρωση της συμφωνίας, όπως, λέτε, από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας έγινε ε, πριν να όλο αυτό το θέμα ξεσπάσει και αρχίσει και υπάρξει η έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και με τις αποκαλύψεις αντιπολίτευσης ή σε άλλο χρόνο ε, τελικά ήταν άγωνη. Κοιτάξτε, κηρύχθηκε άγωνη ναι. από την πλευρά ε, του ελληνικού, κράτου. Το ελληνικού κράτους. Έτσι. Ε, αυτό που πρέπει να υποθεί για να έχουμε την πλήρη εικόνα είναι ότι η κατάσταση στη Σαουδική Αραβία mm -hmm. όταν μπήκε στην έναρξή της συμφωνία, δεν είναι η ίδια με τη σημερινή, τα πράγματα εκεί έχουν αλλάξει. Ε, ας το πάρουμε και αυτό ναι. υπόψη μας. Ε, αλλά το κρίσιμο στοιχείο είναι το εξής και νομίζω ότι ε, με αυτό θα κλείσω γιατί οι υπόλοιπε απαντήσεις θα δοθούν και μέσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Το κρίσιμο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, επιλέγει εδώ και αρκετό καιρό να εστιάζεται σε διάφορα ζητήματα, θα έλεγα, όχι μόνο στοχοποιώντας τον κύριο Καμένο, αλλά και άλλους υπουργούς της κυβέρνησής μας, εστιάζεται σε διάφορα ζητήματα, θα έλεγα, έξω από το μεγάλο ζήτημα που είναι ε, τα οικονομικά, η οικονομική και κοινωνική συγκυρία, η τρίτη αξιολόγηση κλπ. Κλ. Γιατί το κάνει αυτό. Γιατί το κάνει αυτό. Το κάνει αυτό διότι έχει καταρρεύσει κυριολεκτικά όλη η, η επιχειρηματολογία που προσπαθούσε να αναπτύξει, ότι αυτή η κυβέρνηση φέρνει την καταστροφή, δεν οδηγεί τα πράγματα πουθενά κλπ. Κλ. Τώρα λοιπόν την ώρα που μοιράζεται το κοινωνικό μέρισμα σε το, στο ένα τρίτο περίπου του ελληνικού λαού. Την ώρα που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ισχυρή ανάπτυξη ιδιαίτερα το 2018, την ώρα που από ό,τι φαίνεται από όλες τις πλευρές η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει όσο γίνεται πιο σύντομα ε, το λένε όλες οι πλευρές αυτό και οι θεσμοί και η δική μας κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Την ώρα αυτή η Νέα Δημοκρατία επιλέγει, όπως επέλεξε πριν από ε, λίγο χρονικό διάστημα πάλι ε, για τον κύριο Καμένο ε, να σηκώσει ζητήματα, επιλέγει να φέρει ένα θέμα το οποίο, όπως σας είπα, ε, ουσιαστικά έχει λήξει. Επίσης. Καλοδεχούμενη ε. λοιπόν αυτή αν θέλετε, η διαδικασία, νομίζω ότι θα αποκαλυφθεί πλήρω ότι η Νέα Δημοκρατία που είναι στη θέση του κατηγορούμενου για διάφορα ζητήματα δεν μπορεί, δεν έχει ούτε τα, ούτε τα επιχειρήματα, ούτε και το ανάστημα να μπορέσει να ε, χτυπήσει, αν θέλετε, μέσω αυτού του τρόπου την κυβέρνηση. Και ένα τελευταίο. Μάλιστα. Το ζήτημα γενικά με τις συμφωνίες πόλης Υλικού, είναι ένα ζήτημα που πράγματι μπορεί να το βλέπουμε στην κάθε πολιτική συγκυρία τι ακριβώς σημαίνει, πού πουλάμε ή πού δεν, δεν πουλάμε όπλα. Αλλά αυτό το οποίο σήμερα κυρίως κουβεντιάζει, γιατί δεν ξέρω και τι έγινε και στην, ακριβώς τι έγινε και στην ανάλογη συζήτηση στην Βουλή, που από ό,τι γνωρίζω υπήρξε μια Σύγκληση εκεί πέρα όσον αφορά τη συγκεκρι... την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων ακριβώς, τη συζήτηση ακριβώς, για αυτή τη συμφωνία. Ακριβώς. Υπήρξε μία σύγκληση εκεί από ό,τι γνωρίζω. Ε, από την πλευρά του μέλη τη Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων που είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, μα είχαν πει κύριε Μαντά δεν ήταν ξεκάθαρο ότι αυτή η. Η πρόθεση τη κυβέρνηση να πουλήσει βλήματα mm -hmm. ε, ήταν μόνο για την, προς την ε, Σαουδική Αραβία. Ήταν για διάφορε χώρε. Δεν ήταν μια συμφωνία που ήρθε και επικυρώθηκε από αυτή την επιτροπή μόνο ε, με τη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο την περιλάμβανε. Ναι. Έτσι είναι, ναι. βέβαιο αυτό. Ε, από εκεί και πέρα, ξαναλέω, αυτό το θέμα ήρθε με τον τρόπο που ήρθε στη δημοσιότητα. Οι απαντήσει θα δοθούν στο συγκεκριμένο ζήτημα με πλήρη τρόπο και θα έλεγα αποστομωτικό τρόπο και νομίζω ότι η επόμενη μέρα είναι η, η μέρα που θα ξαναγυρίσουμε πάλι στα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, την οικονομία, την κοινωνία. Που είναι αυτά που προσπάθησα να πω πολύ σύντομα πριν. Ε, μας λέτε στην ουσία ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αποπροσανατολίζει αυτή τη στιγμή την κοινή γνώμη, θα πω εγώ, από τα θέματα αυτά που μόλις μας περιγράψετε, με το να στοχοποιεί τον κύριο Καμένο και να δημιουργεί και ένα ρήμα ανάμεσα στη συγκυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ε, αν προσπαθεί να αποπροσανατολίσει αυτό. Μένει να κρυθεί, εν πάση περιπτώσει. Αυτό εγώ που καταλαβαίνω είναι ότι τον τελευταίο καιρό σε διάφορα ζητήματα, όχι χωρίς σημασία, εγώ δεν τα υποτιμώ, αλλήμον, αλλά στα κεντρικά ζητήματα είναι σαν να έχει σιωπήσει η Νέα Δημοκρατία και έχει σιωπήσει η κυρία Κοντογιώργη, διότι νομίζω, χωρίς να μιλάω ούτε για success story, γιατί ξέρουμε ότι οι δυσκολίες δεν έχουν ξεπεραστεί, είναι μπροστά μας ακόμη, μιλάω όμως για ένα κλίμα που έχει δημιουργηθεί ε, ξαναλέω, και στην τρίτη αξιολόγηση και γενικότερα στο πώς κυλάνε τα πράγματα, το οποίο έχει σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί ε, να βλέπουμε φως πράγματι στην άκρη του τούνελ και ότι μπορούμε ε, να, με, με χαμηλούς τόνους θα έλεγα εγώ και με συνετή ε, προσπάθεια και συστηματική ε, προσπάθεια να ολοκληρώσουμε την ε, τρίτη αξιολόγηση και να μπορέσουμε μέσα στο 2018 να είναι πράγματι ο τελευταίο χρόνο των μνημονίων και του προγράμματο. Είναι ένα θέμα πάντω τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενδιαφέρει και τη Βουλή, όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση, αλλά κανέστατα. και, και, τα, και την κοινωνία. Γιατί θυμάστε τι έχει γίνει στο παρελθόν Φέβαιος. και τι έχει περάσει. Φαντάζομαι ότι η και χώρα. το θυμούνται όλοι. Βέβαια. <laughs> ε, θα ήθελα λίγο να μου πείτε αν σα προβληματίζει ότι οι τέσσερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Φίλη, ο κύριο Κυρίτη, ο κύριο Κουρλέτη και ο κύριο Ξηδάκη έχουν κρατήσει αποστάσει από αυτό το θέμα. Και ξεκάθαρα και μέσα και άμεσα. Και έχουν ζητήσει και να μην προχωρήσει η συμφωνία. Τώρα ακούμε από εσά ότι αυτή η συμφωνία έχει ε, βγει άγωνη πλέον ε, ναι, σε ναι, σχέση. Είναι, είναι, είναι γνωστό αυτό. Ναι, Άρα... Κοιτάξτε, ε, ε, και εγώ το θα έλεγα. Είπα ότι στο συγκεκριμένο. Δεν, δεν νομίζω, αν διαβάσει κανένα προσεκτικά ε, τι δηλώσει των συναδέλφων μου που μου είπατε από την κυβερνητική ε, πλειοψηφία. Δεν ξέρω αν είναι η τήρηση αποστάσεων ή είναι αυτά τα οποία λέμε όλοι. Δηλαδή. Εδώ, ξαναλέω ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα, το τι ακριβώς ε, συζητάμε και πώς αυτό το συζητάμε σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την πώληση όπλων, με το πού και πώς και τι, όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα, αλλά δεν αφορούν, θα έλεγα, ε, τη συγκεκριμένη συζήτηση, η οποία συγκεκριμένη συζήτηση γίνεται με αυτές τις αφορμές που είπαμε. Δηλαδή, με τις κατηγορίες από την πλευρά τη εξωματική αντιπολίτευσης ότι λίγο πολύ υπήρξε ένα σκάνδαλο σε αυτή την ε, ιστορία. Είναι διαφορετικό επίπεδο και βεβαίω είναι ανοιχτό ε, σε συζήτηση όλο το υπόλοιπο κομμάτι που σας είπα. Δηλαδή το κομμάτι που αφορά το τι κάνουμε με τα εξοπλιστικά προγράμματα, το τι κάνουμε με τις πωλήσει όπλων, αυτό είναι πάντα ανοιχτό για συζήτηση και ξέρετε ότι ο δικός μας χώρος είναι ιδιαίτερα ε, ευαίσθητο, θα έλεγα σε αυτό, με την έννοια του να τηρούνται πλήρω οι συνθήκε τη νομιμότητα και της διαφάνεια, αλλά και να διερευνάτε η σκοπιμότητα κάθε φορά του τι κάνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα.